Θες να ξεφορτωθείς την κοιλιά μέχρι το Πάσχα που είναι εδώ στη γωνία. Θες να μην ξεχυλώνουν οι πατσάδες και όταν τρέχεις γυμνός ακούγεται σαν μια φώκια που κάνει παλαμάκια. Η λύση εδώ πέρα είναι μία. Πάρεις το πρωινό και να το πετάξεις στα σκουπίδια. Πλούσιο πρωινό, φτωχά αποτελέσματα. Μηδέν πρωινό, καλά αποτελέσματα. Όποτε το λέω αυτό, υπάρχει ένα μεγάλο σοκ. Λένε. Πώς γίνεται αυτό, και αυτός είναι τρελός, και αυτός είναι αιρετικός, και αυτός τον ατάλε το παράλληλο, και πώς γίνεται αυτό, και εμένα η μάνα μου είχε πει να φάω πρωινό, και ο θείος μου είχε πει να φάω πρωινό, και ο διαιτολόγος μου είχε πει να φάω πρωινό, και ο γιατρός μου είχε πει να φάω πρωινό. Εάν τα συνδέσεις όλα αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς που το λένε έχουν κυλίτσα. Οπότε, μήπως να μην παίρνεις συμβουλές σου από άτομα που δεν έχουν πετύχει αυτό που θες, μήπως να τις πάρεις από κάποιον που το έχει κάνει αυτό που θέλεις εσύ. Και το έχει κάνει και καλά, και έχουν πάει 5 χρόνια από τότε που το έχει κάνει. Και έχει χιλιάδες άτομα από πίσω που το έχουν κάνει και έχουν πετύχει αυτοί. Λέω εγώ τώρα. Παίρνεις το πρωινό, το πετάς στα σκουπίδια. Εντάξει. Αν μπορούσα να σου δώσω μία συμβουλή, αν μπορούσα να πάρεις ένα πράγμα από αυτό το βίντεο, είναι αυτό. Να πάρεις το πρωινό και να το πετάξεις στα σκουπίδια. Πώς ακριβώς να το κάνεις αυτό, πώς λειτουργεί η διαδικασία, πώς είναι το όλο σύστημα, μπορείς να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνω ακριβώς αυτό. Όταν δεν τρώμε πρωινό, μπαίνουμε σε φάση νηστείας και αφαγείας. Ξεκλειδώνουν διάφορες λειτουργίες στον οργανισμό μας. Και αυτό που μου αρέσει να λέω πάντα είναι ότι είναι σαν ένα κρυμμένο κουμπί τούρμπο. Ωραία. Δεν είναι μόνο ότι θα χάσεις κιλά, είναι ότι θα χάσεις λίπος και θα χάσεις πεισματάρικο λίπος. Γιατί όταν το στομάχι είναι άδειο και είναι άδειο για πολλές φορές, ανεβαίνει ο μεταβολισμός και θα το έχει παρατηρήσει οποιοδήποτε ότι γίνεται καλύτερο στη δουλειά, έχει περισσότερη παραγωγικότητα, έχει περισσότερη όρεξη για δουλειά και νιώθει διαφορετικά, ελαφρύς, ωραίος. Και πέρα από αυτό, καίγεται περισσότερο λίπος γιατί το στομάχι είναι άδειο. Όταν είναι άδειο το στομάχι, τότε θα κάψει λίπος ο οργανισμός. Όχι όταν τρως. Όταν τρως, το οργανισμός καίει αυτό που τρως. Οπότε, πολύ πιο λογικό είναι 16 ώρες να μην φας για να δώσεις στο σώμα σου ότι ρε φίλε, αυτές 16 ώρες απλά θα κάψει λίπος και αυτές τις 8 ώρες θα τραφείς. Παρά να τρως μια μαλακιά κάθε μισή ώρα για πάντα. Και μπερδεύεις τον οργανισμό. Λέει ο οργανισμός, τώρα τι κάνουμε. Και με λίπος, βάζουμε λίπος. Έρχεται πόλεμος, έρχεται μεγάλη πείνα. Γιατί τρως τόσο πολύ, τι συμβαίνει. Μπερδεύεις τον οργανισμό σου. Ο οργανισμός ρίχνει το μεταβολισμό. Αυξάνεται το λίπος που βάζουμε. Έτσι. Και είναι μια καταστροφή. Οπότε, πρωινό, σκουπίδια, ανεβάζεις το μεταβολισμό, ρίχνει την πείνα, λιγότερες στερήσεις, μπορείς να φας και το βράδυ. Εντάξει. Και τώρα πάμε να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Πίνεις καφέδες σκέτους. Με τους σκέτους καφέδες δεν θα πεινάς. Καφές σκέτος. Ωραία. Μετά έχουμε γεύμα 1 το μεσημέρι και γεύμα 2 το βράδυ και ανάμεσα ένα σνακ. Τώρα, στο σνακ τι μπορείς να φας. Μπορείς να φας popcorn. Μπορείς να φας ζελέ χωρίς ζάχαρη. Μπορείς να φας γιαούρτι με καναφουρτάκι. Και να βάλεις στέβια και να είναι σαν γλυκό. Μπορείς να πάρεις το γιαούρτι και να βάλεις λίγη πρωτεΐνη μέσα και είναι σαν να τρως μους σοκολάτας. Μπορείς να φας μία από τις δεκάδες συνταγές που έχω βάλει στο κανάλι μου. Εντάξει. Μεσημέρι θα φας κάτι πιο απλό, πιο λιτό, που είναι η μέση της μέρας. Και το βράδυ σου μένουν 1000 και 1500 θερμίδες να φας ό,τι σκατά θες εσύ. Και έτσι μπορείς να χάσεις τα κιλά και να το κάνεις όλο αυτό χωρίς να πεινάς και χωρίς να στερείσαι. Τόσο απλά. Γιατί το κάνεις δύσκολο όταν μπορεί να είναι εύκολο. Αυτό παίζουμε. Οπότε, ακολούθησέ το, κάντο και θα με θυμηθείς. Κάντο για ένα μήνα και θα με θυμηθείς. Εντάξει. Οπότε, αυτά τα πούμε στο επόμενο βίντεο.